Πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Χαίρετε, τι κάνουμε. Γιάννη, τι κάνεις. Καλά, μια χαρά εσύ. Σε έχουν αγκαρέψει, ε. Λοιπόν, να πούμε ότι κάνουνε, είναι η τρίτη μέρα σήμερα που έκανε προπόνηση ερυθρόλευκη στο Ρέντι. Με μείον αρκετούς παίκτες, 9 διεθνείς, ο Αλεξανδρόπουλος, ο Ζέλσον, είναι μια ενδεκάδα ολόκληρη λείπει. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει ακόμα κάποιες ενοχλήσεις ο Ροντινέι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον προπονητή του Ολυμπιακού, το Μετιλίμπαρ. Είχαμε πει ότι για τον Ροντινέι ότι είχε παίξει με ενέσεις και στα 3 τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού και στα 2 δηλαδή με την Μακάμπη και στο ενδιάμεσο με τον Παθηναϊκό, είχε θέμα και φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι 100% καλά. Δεν ξέρω αν θα παίξει για παράδειγμα αύριο στο φιλικό που έχουν στο Ρέντι η πρώτη με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Λογικά επειδή έχει ακόμα αρκετές μέρες, 10 μέχρι το ντέρμπι με την ΑΕΚ, θα είναι διαθέσιμος, αλλά καλύτερα να τον παρακολουθούμε πως έχει η κατάστασή του, γιατί επαναλαμβάνω δεν ήταν ένας επιπόλαιος τραυματισμός. Οπότε είναι ένα εξτρά πρόβλημα αυτό για τους ερυθρόλευκους, που παρακολουθούν βέβαια και τα τεκτενόμενα στην Τουρκία. Εδώ θέλω να, παρεπιπτόντως, επειδή λέμε για την πρώτη και τη δεύτερη ομάδα, είχα πει το μεσημέρι ότι είναι με την πρώτη ομάδα, έχει πάρει στην πρώτη ομάδα με τη Λίμπαρ τον Κουτσογέλα, τον Κουτσογούλα, το δεξιμπακ της K19 και τον Μουζακίτη, τον αριστροπόδαρο κεντρικό χαφ, να διευκρινίσω. Όταν λέμε ότι τους έχει πάρει, τους έχει ανεβάσει την πρώτη ομάδα, εννοούμε ότι για αυτό το διάστημα, τώρα που είμαστε σε διακοπή του πρωταθλήματος, τα έχει ανεβάσει αυτά τα παιδιά που είναι πολύ ταλαντούχα, όπως είχε ανεβάσει και σε προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος άλλους παίχτες από την K19, όπως θα ανεβάσει και άλλους στο εγγύς μέλλον. Εντάξει, υπάρχει μια ομάδα ολόκληρη στην K19 παικτών, οι οποίοι είναι σημαντικοί, ταλαντούχοι και τους έχει από κοντά και η πρώτη ομάδα. Απλά διευκρίνηση να κάνω, απαραίτητη ας πούμε. Ότι δεν τους πάρει στην αποστολή με την ΑΕΚ, ας πούμε, είναι για το διάστημα αυτό, ναι, τώρα. Τώρα που... δεν είναι, όχι, προς Θεού τώρα. Δεν είναι, μιλάμε τώρα, γίνεται για τις προπονήσεις, τα παιδιά έχουν δικά τους παιχνίδια να παίξουν, μεγάλα παιχνίδια με την ΑΝΤ, μην ξεχνάμε, εννοείται, στο Youth Link, όλα αυτά. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται είναι να τους βλέπει, να τους έχει από κοντά ο προπονητής, να μάθει τον κάθε παίχτη, τα χαρακτηριστικά του κλπ. Γιατί το καλοκαίρι θα γίνει μια επιλογή να ακολουθήσουν την προετοιμασία, ενδεχομένως να είναι και στην πρώτη ομάδα, θα δούμε τι και πώς θα γίνει. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα δύο παιδιά, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, και άλλους ερυθρόλευκους ταλαντούχους παίκτες. Λοιπόν, να πούμε για την Φενέρμπαχτσε που ζητάει να αναβληθεί το παιχνίδι της για το Super Cup με την Γαλατά Σαράι, που είναι 4 μέρες πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό το πρώτο, ότι επικαλείται, όπως λένε οι πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη, το ότι έχει αναβληθεί και το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που γίνονταν ενδιάμεσα των δύο αγώνων με τη Φενέρμπαχτσε. Να πούμε ότι δεν έχει καμία απόλυτη σχέση το ένα με το άλλο θέμα. Είναι άλλες χώρες, άλλες λίγες, άλλες οργανώσεις. Ξέχωρα από αυτό, ότι στην Ελλάδα υπάρχει κανονισμός που λέει ότι όταν φτάνεις πρώιμη τελικούς κυπέλων Ευρώπης, αυτόματα αναβάλλεται το μάτς το οποίο ζητάς. Στην Τουρκία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κανονισμός. Για να πατήσει πάνω η Φενέρ και να πει. Ναι, ακριβώς, και ειδικά μάλιστα για αγώνα που είναι για το Super Cup. Για το Super Cup της Τουρκίας. Οπότε πραγματικά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο που ζητάνε οι Τούρκοι. Ανεξάρτητα, είναι δικαίωμά τους να ζητήσουν ό,τι θέλουν. Αλλά θέλω να πω το ότι επικαλούνται το παράδειγμα του Ολυμπιακού δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, να το πούμε έτσι.
Αύριο το πρωί θα γίνει αυτό το οικογενειακό ματσάκι με τη δεύτερη ομάδα και στη συνέχεια θα είναι για άλλες δύο μέρες οι ερυθρόλευκοι αδιούχοι, mm-hmm. θα έχουν ρεπό. Πραγματικά τους δίνει πολλές ανάσες, θα έλεγα, ο Μεντιλίμπαρ εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Mm-hmm. Και προβλέπετε ένα δίμηνο μετά, έτσι με Ευρώπη, με play-off. Τουλάχιστον ένα μήνα μέχρι το Πάσχα και βλέπουμε. Ναι, mm-hmm. ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτά. Ωραία, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, καλή συνέχεια. Καλά, Γιάννη.